να μας δώσετε εξηγήσεις. Καλό μεσημέρι. Καλό γιατί μεσημέρι. Μας κλείσατε το διακόπτη. Σημειώθηκε μια τεχνική βλάβη στις 12:20 ψες το βράδυ σε μια μονάδα παραγωγής στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές Παγκύπρια. Ναι. Τέθηκαν αμέσως σε λειτουργία οι εφεδρικές μονάδες ταχείας εκκίνησης της ΑΕΚ και εντός 20 λεπτών ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ναι. Τα αίτια διερευνήθηκαν εκείνη τη στιγμή, ήταν μια τεχνική βλάβη και η μονάδα αυτή τέθηκε κανονικά στην κανονική της λειτουργία απόψες. Ναι. Το σύστημα αναφοράς βλαβών μέσω της εφαρμογής δεν ενημερώνεται αυτόματα αν υπάρχουν σημεία που σημειώνονται βλάβες και διακοπές ρεύματος. Όταν υπάρχει διακοπή στο σύστημα παραγωγής της ΑΕΚ, δεν μπορεί το σύστημα να καταγράψει όλες τις περιοχές που επηρεάζονται Παγκύπρια. Ναι. Με την απώλεια μιας μονάδας παραγωγής λειτουργεί το σύστημα προστασίας υποσυχνότητας του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου. Κανονικά σε κάθε δεδομένη στιγμή η παραγωγή πρέπει να ενιώσει και η ζήτηση. Όταν χαθεί ένα μέρος από την παραγωγή λόγω βλάβης, τότε ο διαχειριστής αφαιρεί από τη ζήτηση αριθμών υποστατικών Παγκύπρια για να ισοσταθμιστεί παραγωγή με τη ζήτηση. Ναι. Έως ότου τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες ταχείας εκκίνησης. Έτσι είναι αδύνατο να καταγραφούν όλες οι περιοχές μέσα στα 15 λεπτά που θα επηρεαστούν μέχρι ότου επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Πώς το εξηγείτε, παραδείγματος χάρη να πω για τον εαυτό μου. Εγώ, ας πούμε, χθες βράδυ δεν είχα ρεύμα, αλλά είχαν σπίτια στην περιοχή μου, στον ίδιο δρόμο με τον δικό μου. Ναι, ο λόγος είναι ότι εσείς μπορεί να ηλεκτροδοτήσετε από άλλον υποσταθμό, ενώ το γειτονικό το σπίτι να είναι από άλλον υποσταθμό. Και το υποστατικό του γειτονικού που δεν είχε διακοπή. Γίνεται αυτό στην ίδια γειτονιά να έχουμε διαφορετικούς υποσταθμούς. Υπάρχουν υποσταθμοί παντού που ηλεκτροδοτούν και τροφοδοτούν διάφορα υποστατικά. Να μας βάλετε όλους σε ένα. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το σύστημα προστασίας υποσυχνότητας, το μέσω του οποίου αφαιρούνται περιοχές που δεν είναι περιοχές που περιλαμβάνουν νοσοκομεία και κάποιες υποστατικά που πρέπει να έχουν απρόσκοπτη την παροχή. Να σας πω κάτι, επειδή υπάρχει και κάτι άλλο που πλανάτε και έτσι ρωτάτε, σε σχέση με την μονάδα, μήπως τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των βλαβών που σημειώνονται στα κατεχόμενα και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εκεί? Όχι. Ήταν καθαρά μια τεχνική βλάβη που προκάλεσε τη λειτουργία του συστήματος προστασίας της μονάδας. Μάλιστα. Ελέγχθηκε η μονάδα, τέθηκε εκτός λειτουργίας αμέσως, ελέγχθηκε η μονάδα και επανήλθε στην κανονική της λειτουργία. Δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη διασύνδεση με τα κατεχόμενα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Αδοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα.